21 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητάνε από την κυβέρνηση να δώσει επίδομα το ΕΚΑΣ σε συνταξιούχους που είναι ανάπηροι. Με οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας. Το είχαν κόψει αυτό, λένε να το δώσουν πίσω. Οι βουλευτές το ζητάνε από την κυβέρνηση. Ναι, δεν είμαι ενημέρωση για αυτό το θέμα, αλλά εκ πρώτη ακοή, ω προδιακοή, μου φαίνεται πολύ σωστό. Ναι, σιγά που τα πάρουν, δίνουν μετάλλια, χαρώσουν αυτά. Πολλοί κατά καιρού βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βγαίνουν και ζητάνε κάποια πράγματα που για μας το λαό θεωρώ ότι είναι αυτονόητα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεσηκωθούν όλοι οι βουλευτές και να ζητήσουν κάποια πράγματα, τουλάχιστον για την ελάφρυνση των ατόμων που έχουν υποστεί τα περισσότερα δεινά. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να εξεταστούν λίγο καλύτερα σε γενικές γραμμές. Οι ασφάλειες, τα επιδόματα, το τι συμβαίνει με ευαίσθητες ομάδες. Όλα θα πρέπει να εξεταστούν γιατί όλα έχουν κατεδαφιστεί για να εξυπηρετηθούν οι δανειστές μας. Εντάξει, φτάνει πια. Δεν πιστεύω κουβέντα από αυτά. Είναι όλοι τους, έχουν πει πάρα πολλά λόγια, έχουν ξεπουλήσει τη χώρα μας, όλα τα κόμματα. Και αυτή τη στιγμή ζούμε σαν δούλοι και όχι σαν ελεύθεροι. Θα προτιμούσα να κάναμε αυτό που κάνανε στην Αργεντινή, που είχαν την αξιοπρέπεια να πούμε όχι άλλο, παρά αυτό το χάλι που ζούμε, γιατί όλοι είναι ψεύτες. Πραγματικά δεν πιστεύω κανέναν. Καλό είναι αυτό. Ό,τι δικαιούν οι άνθρωποι να τα πάρουν πίσω. Γιατί με τι θα ζήσουν. Έχουν υποχρέωση, κρίση είναι. Καλά είναι να τα δώσουν το συνταξούς και ό,τι τις έχουν πάρει. Να τα πάρουν πίσω τα λεφτά. Δεν πρέπει να το πάρουν κανονικά. Έτσι πιστεύω, δεν πρέπει να το πάρουν πίσω. Εντάξει, είναι ένα μέτρο που λογικά θα πρέπει να εφαρμοστεί ξανά. Γιατί μπορεί πολλοί από αυτούς να μην έχουν άλλο πόρο ζωής και να είναι ακόμα και αυτό το επίδομα είναι τελείως απαραίτητο για το βιοπορισμό τους. Το θεωρώ ένα σωστό μέτρο. Πρέπει να το δώσουμε πίσω γιατί οι άνθρωποι με αναπηρίες που δεν μπορούν να δουλέψουν ή να κάνουν να εργαστούν έχουν ανάγκη από χρήματα και πρέπει αυτούς να τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Θα το ήθελα εγώ ήθελα να γίνει. Οι συνταξιούχοι είναι το πόνο μου. Ειλικρινά το σκέφτομαι και προσεύχομαι πολύ για αυτούς. Γιατί ειδικά υποφέρουν πολύ. Περισσότερα από οποιοδήποτε άλλον. Άμα το προσπαθήσουν, τόσα παίρνουν κι αυτοί. Ας δώσουν και στους απλούς ανθρώπους. Εκτιμώ πως δεν θα γίνει. Τώρα παίζουν ρόλο πάντα και οι πιέσεις που θα ασκηθούν και χιλιάδες άλλα πράγματα. Μακάρι να γίνει. Κοιτάξτε, όπου υπάρχει λίγη πίεση, εγώ βλέπω ότι τα έχουν καταφέρει. Αν δεν καταφέρουν 100% αυτό που έχουν ως σκοπό. Θα καταφέρουν το 50%. Κάντε και αυτό. Και αυτό κέρδος είναι και όφελος.